Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλώς ήρθατε σε αυτήν την δεύτερη εκδήλωση της γουρλίδικης 13ης περίοδου του Μεταλλογία Γίνεται και πρώτη για το 2024. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είναι απόψε μαζί μας η Γιάννα Μπούκοβα, πεζογράφος και ποιήτρια. Και σήμερα με την ιδιότητα της μεταφράστριας έχει παρουσιάσει την ποιητική της εργασία μέχρι εκείνη την ημερομηνία προετών στο Μεταλλογία Γίνεται. Έκτοτε προέκυψαν και άλλα βιβλία, είναι 3 τα ποιητικά της βιβλία στα ελληνικά, αλλά έχει μεταφράσει πολύ βουλγαρική ποιήση και ρωσική ποιήση και σε αυτές τις 2 παραδόσεις και μέχρι την συγχρονία, την σύγχρονη εκδοχή τους, θα επικεντρωθεί σήμερα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον Παναγιώτη για την πρόσκληση. Πρώτα απ' όλα ευχητώ και καλή χρονιά να έχουμε, να είναι γερή και πιο ήσυχη και πιο φωτεινή από τις προηγούμενες, το ελπίζω. Και νομίζω να ξεκινήσουμε. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω το εξής. Οποιαδήποτε δική μου μετάφραση προς τα ελληνικά είναι συλλογικό έργο. Δηλαδή, ποτέ δεν μετέφρασα μόνη μου, πάντα με την βοήθεια, την επιμέλεια και σε κάποιες περιπτώσεις με την απόλυτα ισότιμη σύμπραξη και συνεργασία του ποιητή Δημητριάλου. Αλλιώς δεν θα τολμούσα και να μεταφράζω προς τα ελληνικά, δηλαδή αν δεν υπήρχε το δικό του βλέμμα πάνω σε αυτά τα κείμενα. Όλα τα κείμενα που τα διαβάσω είναι δικής μου επιλογής. Πίσω από αυτά υπάρχει πάντα μια ιστορία και πάλι καμία από αυτές τις μεταφράσεις νομίζω ότι δεν θα γινόταν αν δεν συνεργαζόμουν με τους συντρόφους μου από το περιοδικό φάρμακο, δηλαδή η αφορμή να μεταφράζω είναι βασικά το περιοδικό φάρμακο. Αν δεν υπήρχαν οι ευγενικές προσκλήσεις του Παναγιώτη για κάποιες εκδηλώσεις του Μεταλλόγια Γίνεται και επίσης ένα αφιέρωμα στην ποιητική, το οποίο επίσης ήταν σημαντικό για μένα. Πάντα δηλαδή υπήρχε μια συγκεκριμένη αφορμή για να μεταφράσω κάτι. Και θα ξεκινήσω κάπως ανάποδα, δηλαδή θα ξεκινήσω από το πιο πρόσφατα και ως μετάφραση και ως κείμενα. Δηλαδή θα ξεκινήσω με 2 βούλγαρους ποιητές της γενιάς μου, δηλαδή οι πιο νέοι που έχω μεταφράσει. Και ο πρώτος από αυτούς είναι ο Μαρίν Μποντάκοφ, το οποίο ποιήματα θα δημοσιευτούν ή ήδη έχουν δημοσιευτεί στο καινούριο μας τεύχος που τώρα βγαίνει, δηλαδή μέσα σε αυτή την εβδομάδα βγαίνει. Και το θέμα του τεύχους είναι τρυφερότητα, φροντίδα, αλληλεγγύη και τα ποίηματα του Μαρίν μου φάνηκαν πάρα πολύ κατάλληλα για αυτό το θέμα. Οπότε θα αρχίσουμε το πρώτο ποίημα στα βουλγάρικα και οι μεταφράσεις όλη την βραδιά θα τις διαβάζει ο Παναγιώτης, για το οποίο του ευχαριστώ. Ωραία. Και αρχίζουμε με το πρώτο ποίημα, Πινακοδίκη της καρδιάς, Γαλέριατα να Σαρτσέτου. Δάμα ντρουγκάρι, περνάσαμε σκούπτουρι в дъжда. Признаците на провала са все по-отчетливи. Призванията на възрастта смущават. Случайността натежава до пръсване. Но красотата се разраства всеки ден. Сантиметър-два прониква под кожно горският лед. Само собственото си подхлъзване дочувам. Но красотата се разраства. Пинакоθήκη της καρδιάς. 2 σύντροφοι κουβαλάμε γλυπτά μες στη βροχή. Τα σημάδια της αποτυχίας γίνονται όλο και πιο εμφανή. Τα καλέσματα της ηλικίας δυσαρεστούν. Η τυχαιότητα βαραίνει του σκασμού. Αλλά η ομορφιά αυξάνει μέρα με τη μέρα. Τρυπάει ο πάγος του δάσους 1-2 εκατοστά υποδορίως,
Μόνο το δικό μου γλίστριμα ακούω, αλλά η ομορφιά αυξάνει. Το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το στίχο του Μωρίν, με αυτή την ομορφιά που αυξάνεται σχεδόν απειλητικά σαν πανδημία με έναν τρόπο. Ο Μωρίν είναι δημοσιογράφος και είχε γράψει πάρα πολλά κείμενα για σύγχρονος του ποιητές. Έχει εκδώσει 6 βιβλία, ανάμεσα στα οποία «Άγγελος του ζωολογικού κήπου», «Αφέλης τέχνη», «Μάχη για σένα», «Ανακοίνωση της αποτυχίας». Η αποτυχία γενικώς είναι γι' αυτόν ένα θέμα που επαναλαμβάνεται. Η αποτυχία του λόγου, να ονομάσει τον κόσμο, όχι με αυτόν τον εύκολο μεταμοντέρνο τρόπο, η αποτυχία, η βιωματική αποτυχία του λόγου. Και έχει μια, ο λόγος του, όμως την ποίησή του, μια έμφυτη τρυφερότητα και αγάπη για τον άνθρωπο. Αυτός και είναι ο λόγος που διάλεξα τα ποίηματά του για το τεύχος. Ο δεύτερος, που το θέμα του είναι τρυφερότητα, φροντίδα, εγγύη. Ο δεύτερος λόγος είναι η ίδια η θέση του Μαρίν μέσα στην κοινότητα, την βουλγάρικη. Άνθρωπος πάρα πολύ γενναιόδωρος με όλους, με έναν τρόπο κέντρο της αυτής της κοινότητας, με πολύ γενναιοδωρία. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι δυστυχώς είναι μια τρομερή απώλεια για μένα, είναι ένας άνθρωπος που πέθανε ξαφνικά στα 50 του. Οπότε αυτή η δημοσίευση είναι η δική μου προσωπική χειρονομία τρυφερότητας, φροντίδας και λαγγή προς έναν ποιητή που αγαπάω και είναι φίλος. Οπότε θα διαβάσουμε άλλο ένα ποίημα για την αγάπη. Η αγάπη είναι σκούφος μέσα στην τσέπη. Θα διαβάσω πρώτο Παναγιώτης και εγώ μετά στα βουλγάρικα. Η αγάπη είναι ένα σκούφος στην τσέπη. Μετά το πάρτι στους Βάξμπεργκ, έπρεπε να περάσουμε να πάρουμε το παιδί. Και καθώς περπατούσαμε προς το σπίτι μέσα στο σκοτάδι, η Ζορνίτσα και η μικρή Νία βάδιζαν προσεκτικά αρκετά μπροστά μου. Το χιόνι έπεφτε πάνω στον πάγο. Ο αυτόματος διορθωτής αντικαθιστούσε τη λέξη χιόνι με τη λέξη κόσμος. Η γυναίκα μου άφηνε ίχνη στο χιόνι. Πίσω από το παιδί δεν υπήρχε τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτε πια από αυτόν τον κόσμο και αυτό δεν με ανησυχεί. Και το τρίτο ποίημα είναι με έναν τρόπο μια δική του, είναι από τα δημοσίευτα ποίηματά του, μια δική του ας πούμε, εικόνα του ζήτημα της μεταφυσικής και της ανθρώπινης κατάστασης. Προέρχεται από κάτι μικρό, οδηγεί σε κάτι πολύ σπουδαίο και μεγάλο. Τρόλεϊ νούμερο 2. Στο διπλανό κάθισμα, ένας άγγελος 3-4 χρονών με ένα σκουφί με αυτιά, εδώ και μερικές στάσεις κάνει την ερώτηση: «Μπαμπά, γιατί δεν μου μιλάς? Μπαμπά, γιατί δεν μου μιλάς? Μπαμπά, γιατί δεν μου μιλάς?» Έπειτα γέρνει το μέτωπο στο τζάμι και έτσι σχεδόν για 2 χιλιετίες. Έρχεται η στάση τους, ο μπαμπάς απλώνει σιωπηλά το χέρι του και κατεβαίνουν. Εγώ και με τα συγχωρήσεως η ανθρωπότητα μένουμε στις θέσεις μας. Τρολέι νούμερο 2. На съседната седалка един 3-4 годишен ангел с ушанка вече няколко спирки задава въпроса. Тати, защо няма да говори с мен? Тати, защо няма да говори с мен? Тати, защо няма да говори с мен? После опира чело в стъклото и така близо 2000-летия. Идва тяхната спирка. Тате подава безмълвно ръка и слизат. Аз
и с извинение човечеството, си оставаме по местата. Опоменус питис, тропия метафраса, сетика просвата, и на Кирил Василев, тадикато пиимата и тън ято тевкос декефтато фармаку, антропокенос. Панда ήθελα να μεταφράσω κάτι από τον Κύριλ. Είναι πάλι της γενιάς μας, γεννημένος το 1971. Έχει σπουδάσει ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας και εκεί διδάσκει. Έχει εκδώσει λίγα βιβλία, 4 μόνο. Και αυτός, όπως και ο Μαρίν, είναι από τους ανθρώπους τους οποίους θεωρώ ομοίους μου, δηλαδή αν εδώ μπορώ να πω ότι έχω μια ομάδα συντρόφων, μια αντίστοιχη παρουσία είναι αυτή στη Βουλγαρία για μένα. Οπότε το θεωρώ έναν ποιητή με ξεχωριστή φωνή, αλλά και ξεχωριστό ηθικό ήθος. Και τα ποίηματα αυτά μου φάνηκαν ιδιαίτερα κατάλληλα για το τεύχος ανθρωπόκαινος, γιατί αυτό το σπονδυλωτό ποίημα ηλεκτροπληξία στο Ντούρες, διαπραγματεύεται θέματα όπως αρχιτεκτονική, τα σκουπίδια, η καθημερινότητα, η ανθρώπινη κατάσταση, το μεγάλο, το μικρό. Και πιστεύω ότι με ένα πάρα πολύ πιστικό τρόπο συνομιλούσε με το υλικό του τεύχους. Και τώρα θα διαβάσω το κομμάτι 7 από αυτό το σπονδυλωτό ποίημα, έχει 10 μέρη. Και μετά ο Παναγιώτης στα ελληνικά. Слънчев удар в Дурас. Виждал съм този град, прилича на толкова много други в бившите колонии. Блокове и сметища по крайбрежния булевард. И светлина, която точи вълнолома, като острие на дюнерджийски нож. И това съм виждал. Достолепни мъже, крачещи бавно да разхождат дребни кученца, пухкави и любопитни. Старците играят карти на плажа с бели бейсболни шапки, докато един кораб на хоризонта смига на победения. Зад всичко това е мълчанието на планините, укрепено като небесни Йерусалим от виковете и писъците на изкланите там. Ένα τμήμα λοιπόν από την ηλιοπληξία στο Ντούρες του Κυρίλ Βασίλευ. Την έχω δει αυτήν την πόλη, μοιάζει με τόσες άλλες στις πρώην αποικίες. Μπετά και σκουπιδότοποι στην παραλιακή και ένα φως που ακονίζει την προβλήτα σαν το μαχαίρι για τον γύρο. Και αυτό το έχω δει, άνδρες γεμάτους αξιοπρέπεια που βαδίζουν αργά, βγάζουν περίπατο μικρά σκυλάκια, χνουδωτά και περίεργα. Οι γέροι παίζουν χαρτιά στην παραλία, με άσπρα καπέλα μπέιζμπολ, ενώ στον ορίζοντα ένα καράβι κλείνει το μάτι στον ιτημένο. Πίσω από όλα αυτά είναι η σιωπή των βουνών, οχυρωμένη, όπως η ουράνια Ιερουσαλήμ, από τα ουρλιαχτά όσων σφαγιάστηκαν εκεί. Και να συνεχίσουμε και το επόμενο μέρος, το οποίο θα το διαβάσουμε μετά στα βουλγάρικα, κομμάτι 11. Είμαστε οι άνθρωποι της γης. Θα παγώσουμε μαζί της ή θα λιώσουμε μαζί της. Δεν έχουμε πώς να φύγουμε από αυτήν. Παρά είμαστε πολλοί και είμαστε περιττοί. Μόνο οι θεοί με τα κατάλευκα διαστημόπλια θα την εγκαταλείψουν, όπως το έκαναν πάντοτε. Η δική μας σκέψη είναι με το ένα πόδι πιο κοντό, με το ένα χέρι ακροτηριασμένο από τον ώμο. Είμαστε οι άνθρωποι της γης, ο ουρανός σωριάζεται πάνω μας,
όπως κοντέινερ γεμάτο με λαθρέα ανυπολόγιστης χωρητικότητας. Ποιος είναι έτοιμος να πεθάνει για μας? Εσύ λες ότι κάποιος το έχει ήδη κάνει. Εγώ δεν ξέρω. Κάθε πρωί ένα μαδημένο κοκοράκι ξυπνάει τα ξενοδοχεία. Το βρίζουν, του πετάνε παντόφλες. Μα αυτό δεν κάνει πίσω. Ние сме хората на земята. Ще се вкоченим с нея или ще се разтопим с нея. Няма как да я напуснем. Прекалено много сме и сме излишни. Само боговете с снежно-белите си сувалки ще я напуснат, както винаги са го правили. Нашата мисъл е с по-къс крак, с отрязана до рамо ръка. Ние сме хората на земята. Небето се стоварва върху нас като контейнер с контрабандна стока, с неизчислим тонаж. Кой е готов да умре за нас? Ти казваш, че един вече го е сторил. Аз не знам. Всяка сутрин едно проскубано петле буди хотелите. Псуват го, замерват го с джапанки, но то не отстъпва. Ке Тора Пао семя е помени енотите я мене. И не дио полисима дика фигурестин метаполемики βουλγάρικη ποιήση. Δύο ποιητές με τους οποίους έχω και μια πάλι προσωπική σχέση. Από τη μία γιατί ήταν και παραμένουν με έναν τρόπο ιδρυτικές μορφές της σύγχρονης βουλγάρικης ποιήσης, μυθικές με έναν τρόπο. Απ' την άλλη, επειδή για μένα ήταν και πάντα παράδειγμα επιλογής στην ζωή, έτυχε ο πατέρας μου που είναι ζωγράφος να τους γνώριζε και τους δύο και επειδή μέρος της απασχόλησής τους ήταν να κάνει και εξώφυλλα βιβλίων, είχε κάνει δικά τους εξώφυλλα. Οπότε εγώ ήξερα αυτούς τους ανθρώπους από μικρή και ήξερα ότι μέσα σε ένα καθεστώς έχεις δύο επιλογές ή να γίνεις σαν αυτούς που κάνουν καριέρα, συνεργαζόμενοι με την εξουσία, ή να γίνει σαν αυτούς, για παράδειγμα, που διαβάσω. Ήταν ένας δρόμος, τουλάχιστον ξεκάθαρος. Ο πρώτος από αυτούς ονομάζεται Κωνσταντίν Παυλόφ. Πάντα ήθελα να μεταφράσω κάτι δικό του. Και η ευκαιρία, η αφορμή ήταν το τεύχος της ποιητικής το 2017, το οποίο έκανε ένα αφιέρωμα η ποιήση πίσω από το σιδερόν παραπέτασμα. Θέλω να σας πω και ποια ονόματα είναι μέσα στο τεύχος. Είναι η Τσετάева, ο Μάντερσταμ, ο Πάστερνακ, η Άννα Αχμάτοβα, ο Σμπίγνεφ Χέρμπερτ, ο Ρουμάνος Μίρτσε Ντινέσκο, ο Ούγγρος Γεώργη Πέτρη και ο Τσέχος Μιροσλάβ Χόλουπ. Λέω αυτά τα ονόματα γιατί είναι η καλύτερη παρέα που θα μπορούσε να έχει ο Κωνσταντίν Παυλόφ, δηλαδή για την βουλγάρικη λογοτεχνία αυτός είναι μια αντίστοιχη φιγούρα. Και άλλη μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση. Έτυχε η εξέλιξη της βουλγάρικης ποίησης να είναι αρκετά συντηρητική. Παρόλο που υπήρχε μια εμφάνιση κάποιας αβανγκάρτ τα 20, μια μικρή έτσι άνθηση, για πολλούς και διάφορους λόγους αυτό πάρα πολύ γρήγορα εξαφανίστηκε. Πιθανόν ο βασικότερος λόγος είναι ότι η χώρα μου μπήκε σε κάτι που, το οποίο με έναν τρόπο πιστεύω ότι δεν έχει βγει ακόμα, που τα ονόμαζα με τον ελληνικό όρο εμφύλιος. Δηλαδή τότε έγιναν τρομερές συγκρούσεις, έγινε ένα φασιστικό πραξικόπημα το 1925, σκοτώθηκε μια από τις βασικότερες φιγούρες της Avantgarde, ο ποιητής Γεώ Μίλεφ, που ήταν αριστερός όπως όλοι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι τότε. Αποκεφαλίστηκε με έναν τρόπο αυτό το κίνημα και μετά οι ποιητές μπήκαν σε δύο εξίσου άγωνους δρόμους. Η μεν προς μια, με ένα μονόπλευρο τρόπο πολιτικοποιημένη ποιήση
και με ένα μικρό μέρος και σε μια εθνικό κεντρική ποιήση χωρίς κανένα ενδιαφέρον και ένα άλλο μέρος με μια παλαιωμένη ρομαντική συμβολική ποιήση με παλαιωμένη φόρμα και παλαιωμένους τρόπους. Όταν ήρθε το καθεστώς το 1944, ήρθε και έδεσε, δηλαδή επιβλήθηκε η αισθητική του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Όλο αυτό που το λέω για να έχετε μια μικρή ιδέα σε τι συνθήκες εμφανίστηκε ο Κωνσταντίν Παυλόφ. Δηλαδή μέσα σε ένα απολύτως πέτρινο περιβάλλον. Το ποίημα που δημοσίευσα στην ποιητική ήταν ένα μεγάλο σπονδυλωτό ποίημα, «Οι πέντε γέροι», που γράφτηκε το 1962 και όντως είναι θαυμαστό το πώς ο Παυλόφ ανακάλυψε ένα δικό του τρόπο να γράφει. Δυστυχώς από αυτό το ποίημα δεν μπορώ να διαχωρίσω αποσπάσματα, οπότε έχω διαλέξει δύο μικρότερα ποίηματα που επίσης δημοσιεύτηκαν τότε. Και ας ξεκινήσουμε με το πρώτο, θα διαβάσω την αρχή του και μετά ο Παναγιώτης θα το διαβάσει ολόκληρο και μετά το τέλος. Απλά με έναν τρόπο θέλω να πω ότι μέσα στην πικρή, ηρωνική και πάντα εύστοχη ποιητική ματιά του Κωνσταντίν Παυλόφ, αυτό το ποίημα με έναν τρόπο είναι και σαν αισθητικό του μανιφέστο. Το ωραίο στην ποίηση είναι «Ηλία των Χρυσόψαρων» ονομάζεται. Прекрасното в поезията или жертва на декоративни рибки. Моите стихове никой не ги печати, никой не ги чете. Те са опасни, будят долни инстинкти, развръщават духа. Както казва онзи, който ще се появи накрая. Особено са вредни за деца. Η ομορφιά της ποίησης ή Λία των Χρυσόψαρων. Τα ποίηματά μου δεν τα δημοσιεύει κανείς. Κανείς δεν τα διαβάζει. Είναι επικίνδυνα. Ξυπνούν κατώτερα ένστικτα. Διαφθείρουν το πνεύμα. Όπως λέει εκείνος που θα εμφανιστεί στο τέλος. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τα παιδιά και τους ενήλικες. Όλοι οι φίλοι με εγκατέλειψαν. Έχασα την αγάπη όλων των κοριτσιών. Μια χείρα με χαρακτήρισε τύπο δαιμονικό. Για να ξεγελάσω τη μοναξιά μου, αγόρασα 3 χρυσοκόκκινα ψαράκια, σε μεγάλη γυάλα. Τα τάιζα νερόψιλους και τους άλλαζα το νερό. Μια φορά, η σουρωμαδημένη γάτα της πιτωνικοκυράς κατάφερε πριν την προλάβω να κλέψει το πιο όμορφο, το πιο παιχνιδιάρικο. Τα άλλα 2 σπαρταρούσαν από τον φόβο, κάθε φορά που άκουγαν να πλησιάζει το ύπουλο αρπακτικό. Μα εγώ τα προστάτευα με όλη μου τη φροντίδα. Ένα βράδυ βροχερό, από θλίψη, από μοναξιά και εγώ δεν ξέρω τι, αποφάσισα να διαβάσω φωναχτά το ποίημα που είχα γράψει την ημέρα. Εγώ ο ίδιος, ηρωνευόμενος τον εαυτό μου, υποκλήθηκα απέναντι στα ψάρια και είπα «Θα μου επιτρέψετε να σας απαγγείλω λίγη ποίηση». Τους διάβασα ένα κοινικό αντικοινωνικό ποίημα, όπως λέει εκείνος που θα εμφανιστεί στο τέλος. Όταν τα κοίταξα ξανά, το πρόσωπό μου μαρμάρωσε από την έκπληξη. Το χρώμα τους είχε γίνει γκριζόμαυρο. Με τεράστια σαγόνια και δόντια κοφτερά, έμοιαζαν με μικρά καρχαριάκια. Ούτε καν που ακούμπησαν τους νερόψιλους που τους έριξα απλόχερα από το πακέτο. Αδιαφόρησαν με περιφρόνηση το ίδιο και για τα ψίχουλα ψωμί. Τότε άρπαξα τη γάτα, τη σουρωμαδημένη γάτα της πιτωνικοκυράς, και την έριξα πάνω τους. Την έκαναν κομμάτια στη στιγμή. Από εκείνη την ημέρα, αυτό έγινε η πιο αγαπημένη λιχουδιά τους.
Κάθε βράδυ τους διάβαζα τους διεφθαρμένους στίχους μου, όπως λέει εκείνος που θα εμφανιστεί στο τέλος, και αυτά όλο μεγάλωναν και αγρίευαν. Μεταμορφώθηκαν σε αληθινούς καρχαρίες. Το ενιδρίο με τη βία τα χωρούσε και οι γάτες πλέον δεν τους ήταν αρκετές. Όλα από εκεί και πέρα ξετυλίχτηκαν νομοτελειακά και αστραπιαία. Τη στιγμή που τους διάβαζα το πιο τρομακτικό από τα ποίηματά μου, το ενιδρίο ράγισε και έσκασε. Οι καρχαρίες πετάχτηκαν έξω. Ο ένας, ο πιο μιλίχιος, άνοιξε τα σαγόνια του και με κατάπιε. Ο άλλος έκανε μια χαψιά την ντουλάπα που μέσα της κρυβόταν ο Χαφιές. Και ήταν το φινάλε. Нататък всичко се разви мълниеносно и закономерно. Когато им четях най-страшното от моите поеми, аквариумът изпращя и се пропука. Акулите изкочиха навън, по-кратката разтвори челюстта си и ме глътна, а другата изяде гардероба, където беше скрит един доносник. О Константин Павлов ине автодемиургитус мекатетроп. Дреди ине сан моносто на мекат пиес, тромерен вестит с антенес на епиасе, ти симвени, то ексин да дио скептите, ексос тон козмо, ми ксехнате от и то перапетазма симени от еден ерхота на камия плирофория, и геня то Павлов, ки то патера му, мерикес форес, ματένα να πράγματα υπό τις μεσιονικές συνθήκες που υπήρχαν βιβλία αντιγραμμένα στα χέρια για να φτάνουν σε κάποιον. Οπότε άνθρωποι σαν αυτόν ξαφνικά ένιωσαν αυτή την ανάγκη που συνέβαινε σε όλο τον κόσμο να μιλήσει με μια διαφορετική γλώσσα. Επίσης αυτό δημιούργητο με κάθε τρόπο γιατί ο Παυλός γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό κοντά στη Σόφια, όπως λέει στις συνεντεύξεις του, ο πατέρας του δεν ήξερε να γράφει. Και ξαφνικά από μια πολύ μικρή ηλικία άρχισε να διαβάζει και διάβαζε τα πάντα. Γράφτηκε στην Σόφια στην νομική, εγκατέλειψε τις σπουδές του γιατί δεν το έκαναν, όπως δεν το έκανε τίποτα από το περιβάλλον τότε. Και ταυτόχρονα συνέχισε να διαβάζει και είναι, πιστεύω, ο πιο σκεπτόμενος και με ευρύ ορίζοντα ποιητής στην, όχι μόνο στην γενιά του, αλλά πιστεύω ότι στην σύγχρονη βουλγάρικη ποιήση. Αυτό που θέλω να διαβάσω από την μόνο δύο προτάσεις από την εισαγωγή μου για την δημοσίευση στην ποιητική, επειδή δεν μπορώ να το διατυπώσω έτσι προφορικά, και το θεωρώ σημαντικό είναι το εξής. Ο Παυλόφ ανήκει στον πολύ μικρό και απομονωμένο πυρήνα της λεγόμενης γενιάς του 60, συγγραφείς, ζωγράφοι και σκηνοθέτες, η οποία γενιά επανευρίσκει τον μοντερνισμό ως γλώσσα της αντίστασης. Για αυτόν, για τον Παυλόφ, όπως και για την γενιά αυτή, το ηθικό και το αισθητικό είναι αντιαίρετες έννοιες. Κάθε καλλιτεχνική πράξη έξω από την χιδέα αισθητική του σοσιαλιστικού ρεαλισμού είναι πολιτική στάση. Υπαρξιακό, αντάρτικο, ενάντια στο ψέμα. Αλήθεια είναι η έννοια που ορίζει την ποιητική του. Αυτό ισχύει και για τον επόμενο ποιητή που θα σας διαβάσω σε λίγο. Και πριν περάσουμε στο δεύτερο ποίημα του Κωνσταντίνου Παυλός που θα διαβάσουμε, θέλω να σας πω και δύο προτάσεις από το σημειωματάριο του, δύο ρίσεις του, που θεωρώ ότι είναι σημαντικές και ενδεικτικές. Η μία είναι «Δεν πιστεύω ότι η συζήτηση ανάμεσα στον θήτη και το θύμα θα οδηγήσει σε κάποια καινούρια αλήθεια». Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για την τάση να συζητάμε διάφορα πράγματα μετά από το τέλος μιας φρίκης ή μιας τρομοκρατικής κατάστασης ή ενός τρομοκρατικού καθεστώτος.
Και το άλλο που λέει, τώρα πολλοί αναρωτιούνται πώς επιβιώσαμε. Αλλά υπάρχει και άλλη ερώτηση. Επιβιώσαμε. Οπότε το επόμενο ποίημα, αυτό ήθελα να πω, ότι το επόμενο ποίημα που θα διαβάσει πρώτα ο Παναγιώτης και εγώ μετά στα βουλγάρικα, είναι και σε μεγάλο βαθμό αυτοβιογραφικό. Του απογορεύτηκε και να δημοσιεύει και να εργάζεται ανάμεσα στο 66 και το 75, μετά από τα πρώτα δύο βιβλία που θεωρήθηκαν από το καθεστώς σκάνδαλο. Οπότε αυτή είναι και η αφορμή αργότερα, το 81, να γράψει αυτό το ποίημα, συνέντευξη από την κοιλιά του Κίτ. «Πού ήσουν», με ρωτούν, «για πάνω από 3 δεκαετίες». «Ήμουν στην κοιλιά του Κίτους». «Όλοι το βλέπετε, επίτηδες», με ρωτάτε. «Πώς πέρασες», με ρωτούν, 3 δεκαετίες μέσα στην κοιλιά του». «Και αυτό το ξέρετε. Έπαιζα ζάρια με εκείνονα τον Τζογαδόρο, τον Ιωνά της Βίβλου». «Όμως ο Ιωνάς βγήκε έξω», μου λένε. «Εσύ γιατί ακόμη να εμφανιστείς», ρωτούν. «Ο Ιωνάς βγήκε, ο Θεός τον εξαγόρασε, όμως ο διάβολος για μένα δεν έδωσε δεκάρα τσακιστή». «Φόβο είχες», με ρωτούν, «τόσες πολλές δεκαετίες». «Φόβο είχα, πλήξη έγινε. Κάπνιζα και σώπαινα, σώπαινα και κάπνιζα». «Και τώρα τι θα κάνεις», με ρωτούν, «τις 3 επόμενες δεκαετίες. «Εγώ, για μένα δεν γνωρίζω, μα ξέρω πως το Κίτος θα φτύνει από τσίγαρα για 3 δεκαετίες και θα ρυπαίνει το θαλάσσιο περιβάλλον». Интервю в утробата на кита. Къде беше, питат ме, повече от 3 десетилетия? Бях в утробата на кита. Всички виждате, нарочно питате. Как прекара, питат ме, 3 десетилетия в търбуха му? И това го знаете. Комар играх, Соня Комарджия, Йон Библейския. Ама Йон излезе, викат ми. Теб защо те няма, питат ме. Йон излезе, Господ го откупи. А за мене дявола не даде пукнат нож. Страшно ли ти беше, питат ме, толкова десетилетия? Страшно беше, скучно стана. Пушех и мълчах, мълчах и пушех. А сега какво ще правиш, питат ме, следващото 3 десетилетия? Аз ли? Аз не знам. Но знам, че кита фасове ще плюе 3 десетилетия и ще замърсява океанската среда. Кипаме с Томбиньо Иванов, по лиго микротеро стин иликия από τον Κωνσταντίν Παυλόφ, γεννήθηκε και το 1939, ο οποίος πάλι τα ονόμαζε αυτοδημιούργητος. Αυτός εισάγει έναν παράξενο γλωσσικό σουρεαλισμό στην βουλγαρική ποιήση και γενικώς αυτή η τάση προς τη χρήση της γλώσσας που δεν υπήρχε πριν από αυτόν και γενικώς νομίζω και μετά από αυτόν δεν υπάρχει. Δηλαδή ένα μοναδικό ποιητικό ιδίωμα, έντονο γλωσσικό, βασισμένο στο ρυθμικό πλούτο και τη μουσική υπουργικότητα της γλώσσας. Με έντονες εικόνες, παράδοξα και ανατροπές. Πάλι αναρωτιόμουν ποιες είναι οι πηγές του. Συζητώντας με έναν της παλιότερης γενιάς κριτικός λογοτεχνίας, μου έλεγε ότι μήπως έχει διαβάσει κάποιους σουρεαλιστές στα Σέρβικα, γιατί αυτός προέρχεται από μια πόλη κοντά στα σύνορα της Σερβίας. Και πάλι κάπου στον αέρα, με το ένστικτό του, έπιασε μια τάση προς μια διαφορετική ποίηση. Και πριν διαβάσω το ποίημα, το οποίο δεν έχει δημοσιευτεί, πρώτη φορά το ακούτε σήμερα, θέλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη σύμπτωση, γιατί ο Μπίνιο Ιβανός γεννήθηκε στην σημερινή ημέρα, πριν από 85 χρόνια. Έχει πεθάνει το 78, αλλά τώρα είναι η επέτειος της γέννησής του. Και πολύ χαίρομαι που την μπορώ να διαβάσω δικά του ποίηματα τώρα. Το ποίημα που θα διαβάσω είναι η έκτακτη κυρία, ονομάζεται η έκτακτη κυρία. Το μετέφρασα όταν
Με προσκάλεσε ο Παναγιώτης για την εκδήλωση του Μουτουλουγκού με τους μεταφραστές που έγινε το 22. Αλλά τότε έδωσα ένα άλλο ποίημα, γιατί η έκτακτη κυρία δημιούργησε δύο μεταφραστικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι ο θάνατος στα βουλγάρικα είναι θηλυκού γένους. Αυτό είναι γενικώς ένα πρόβλημα. Όταν δεν συμπίπτουν τα γέννη των ουσιαστικών, όλη η εικόνα κάπως αλλάζει. Οπότε, ο τρόπος που χρησιμοποιεί την παρουσία αυτής της κυρίας, ο Μπίνου Ιβανόφ, ποτέ δεν καταλαβαίνεις από το ποίημα αν είναι μια ερωτική παρουσία, είναι ο θάνατος, είναι τα δύο μαζί. Και η άλλη δυσκολία είναι η ίδια η λέξη έκτακτη. Ο Μπίνιο Ιβανόφ χρησιμοποιεί πάρα πολύ παράξενη λέξη. Чрезвичайната дама. Чрезвичайен είναι ρώσικη λέξη. Σχεδόν δεν χρησιμοποιείται στα βουλγάρικα και παραπέμπει αμέσως, βέβαια ο καθένας ξέρει ότι σημαίνει έκτακτος, παραπέμπει αμέσως προς την φράση «Чрезвичайная комиссия». Οι έκτακτες επιτροπές του Τζερζίνσκι αμέσως μετά από την Επανάσταση. Οι οποίοι συλλάβανε και εκτελέσανε, λένε, γύρω στα 140.000 άτομα. Δηλαδή, η ίδια η λέξη, αυτή η ρώσικη λέξη, δημιουργεί μια αίσθηση απειλής ή τουλάχιστον κάτι δυσίωνο στην φράση, που δεν μπορώ να μεταδώσω στα ελληνικά απλά με την λέξη «έκτακτος», αλλά διαβάζοντας το ποίημα, τουλάχιστον τώρα μπροστά σας μπορώ να εξηγήσω όλο αυτό το πράγμα. Και η έκτακτη κυρία είναι πέντε εποχές. Η έκτη ξεκινάει με κλαφθμό, ποτάμια λάβας, τελειώνει με χαλαζόπτωση των κομιτών του Χάλεϊ. Είναι τα στήθη της εξάρματα της κορυφαίας πλήξης. Εκεί βυζένουν, μεγαλώνουν όλες του σύμπαντος οι εκπλήξεις. Η κοιλιά της έκτακτης κυρίας είναι αλώνη για αγκάθια και πιπέρια. Από εκεί αρχίζει η απόσυρση των ωκεανών, οι πλημμυρίδες της Σελήνης. Τα πόδια της είναι φύλακες μπρος στην πυρά του αδέξιου μάγου. Εκεί αποχαιρετά την συστολή της η αρχαίγονη χειρονομία. Η πλάτη της, τείχος που στερεώνεται με θραύσματα, κατήφορος αναρριχητής είναι εκεί ο άνεμος, φεγγίζουν τα κόκαλά του πλάι στον ουρανό. Το χαμόγελό της έχει το στεναγμό της αλεπούς γύρω από τον λαιμό. Είναι η βαμβακερή κλωστή που η αλχημίστρια την κάνει χρυσαφένια. Κόβει το φόβο μας, μας στέλνει ίσια στα χέρια της, στη σοβαρή καρδιά της, που διασκευάστηκε για φλάουτο και τρίξιμο δοντιών. Чрезвичайната дама. Чрезвичайната дама е пет сезона. Шестият започва с плач, с вличане на лава. Свършва с градушка от халеви комети. Гърдите й са подотини на връхната досада. Там смучат, наедряват всичките вселенски изненади. Коремът на чрезвичайната дама е харман за тръни и пиперки. Оттам потеглят отстъпленията океански, приливите луни. Нозете й са часови пред кладата на непохватния магиосник. Там с плахоста си се прощава първичният ни жест. Гърбът й е стена, укрепена с слонливост. Там вятърът е катерач надолен, костите му светят до сами небето. Усмивката й идва звездишка лисича на врата. Тя е памучният конец, от алхимичката превърнат в златен, преразва оплахата ни, праща ни в самите й ръце. Сърцето й сериозно, преработено за флейта и скърцане на зъби. Αυτό που θέλω να σημειώσω
είναι ότι σε όλη την πορεία των ποιημάτων που διαβάζω και κάπως έτσι έγινε τυχαία, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα, η συμμετοχή και η συμβολή του Δημήτρη γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν τα πρώτα ποίηματα ήταν κάπως κάποια ποίηματα των πρώτων των σύγχρονων δύο ποιητών, που εγώ έκανα μόνη μου και μόνο αυτός έριξε μια ματιά και διόρθωσε κάποια πράγματα, η συμμετοχή του στο Κωνσταντίν Παυλόφ ήταν πιο ουσιαστική και εντός των Μπίνιο Ιβανόφ και ειδικά στα επόμενα ποίηματα των Ρώσων που υπάρχει όλο αυτό το γλωσσικό παιχνίδι και η ανάγκη να μεταδοθεί όλος ο πλούτος του πρωτότυπου στα ελληνικά αντίστοιχα, εκεί πια φαίνεται ξεκάθαρα η συμβουλή του Δημήτρη σε αυτά τα κείμενα. Και το επόμενο είναι ένα ποίημα που αγαπάω πάρα πολύ, «Σούτσις Προρόκ», που θα σας διαβάσει ο Παναγιώτης. Περιστατικό με προφήτη. Στον ύπνο του λαλούσε τα τέλεια του όνειρα που τερματίζουν με πογκρόμ. Το αίμα του άρθρωνε, άπλωνε την ψυχή του, με κόπο συγκρατούσε το ελαττήριο της καλπάζουσας καρδιάς του. Εκεί ψηλά μπουμπούνιζε, θρηματιζόταν ο ωκεανός, ζώα, άνθρωποι, πουλιά σφάδαζαν μέσα σε εμβρόντιτη φρίκη. Ο ίδιος παρέμενε στεγνότερος και από κόκκο στη Σαχάρα, υψώνοντας το δάκτυλο σε εκείνο πάνω από μας. «Γιατί να κλαίω, κλάψε εσύ, ρίγησε και γκρεμίσου, εμείς δεν έχουμε από πού, εσύ είσαι τίγρης, εσύ και ο Εφράτης. Εσύ παίζεις στα δάκτυλα όλη τη Μεσοποταμία, την αρχή της παγωνιάς μου σήμερα, την χθεσινή μου κάψα, την έκρα αύριο. Μόνον εσύ κρατάς κάποιο μηχάνημα να ξεκλειδώνεις και να κλείνεις, να κλειδώνεις και να ανοίγεις, με τα μισάνυχτα να ξεγελάς. Επιτρέπεις, σκοτώνεις, απαγορεύεις, ανασταίνεις, αρχηγεύεις, θυμάσαι, ελευθεριάζεις, ξεχνάς, εισάγεις, σβήνεις από την ιστορία, αφού δική σου είναι η ασυνειδησία με την συνείδηση μαζί. Στα χέρια σου είναι το μαχαίρι, προτού φυτρώσει το ψωμί. Ο θρήνος, το κουρέλι χωμένο στο λαιμό, η πείνα των παιδιών πάντα των άλλων. Εγώ, τι σχέση έχω εγώ? Εγώ μόνον αβάσταχτα ξυπνώ την εισταγμένη λέξη μου, σαλεύει ήδη πίσω από τη βαριά αυλαία, λουσμένη από την προδοτική σελήνη, κρούει τη σκοτεινή πλευρά της. Και τώρα πάω στο δεύτερο μέρος, οι Ρώσοι ποιητές. Όλα άρχισαν με το πρώτο τεύχος του φαρμάκου. Και λίγο πριν από αυτό, όταν ανακάλυψα την ενοιολογική σχολή της Μόσχας. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ποτέ δεν είχα ακούσει αυτούς τους ανθρώπους. Παραδοσιακά υπήρχε μια άνετη σχέση ανάμεσα στο τι συμβαίνει στην Ρωσία και στην Σοβιετική Ένωση, τουλάχιστον από εκεί οι πληροφορίες ερχόντουσαν πιο εύκολα. Μια εξαιρετικά καλή σχολή μεταφραστών από τα Ρώσικα προς τα Βουλγάρικα. Μαθαίναμε πολλά πράγματα. Και με τα επίσημα κανάλια και περισσότερα με τα μη επίσημα κανάλια. Αλλά έτσι έτυχε που ποτέ δεν είχα ακούσει αυτούς τους ανθρώπους. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Η Ενοιολογική Σχολή της Μόσχας είναι μια ομάδα καλλιτεχνών που είναι μέσα τους ποιητές όπως είναι ο Δημήτρη Πρίγκοφ και ο Λεφ Ρούμπινστάιν, η ζωγράφη Ηλία Καμπάκοφ και Ερικ Μπουλάτοφ, οι εικαστικοί μήπως σίγουρα τους ξέρουν. Ο εξαιρετικός πεζογράφος Βλαντιμίρ Σορόκιν, που συστήνω στον καθένα που μπορεί να βρει κάτι ειδικό του στα ελληνικά ή στα αγγλικά μήπως. Και ο Αντρέ Μοναστήρσκι, θεωρητικός της τέχνης και ιδρυτής μιας ομάδας, σχεδόν παράνομης ομάδας performance, που λέγεται Συνολική Ενέργεια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν την δράση τους εντελώς underground
στη Μόσχα από τα τέλη 70 και δρούσαν όλη την δεκαετία του 80. Αυτό που ήταν ξεχωριστό σε αυτούς ήταν πρώτα ότι ήταν πολύ δεμένη ομάδα. Δεύτερον, αυτοί είχαν ξεφύγει εντελώς από κάτι κλισέ του αντιφρονούντα καλλιτέχνη στην Ρωσία. Δηλαδή, αυτοί είχαν εντελώς διαφορετική στρατηγική. Δεν πήρανε, δεν ήταν περιτοριακοί. Είχαν κανονικές δουλειές, κανονικές οικογένειες. Η δική τους στρατηγική ήταν πολύ πιο έξυπνη. Αυτοί είχαν διαλέξει να είναι αόρατοι. Δηλαδή, εντελώς κανονικοί πολίτες που δεν τραβάνε την προσοχή με τίποτα. Και μέσα σε αυτή την ομάδα, κλειστή σαν σέκτα, χωρίς σχεδόν καμία πρόσβαση ξένων ανθρώπων προς αυτό που κάνανε, αυτοί κάνανε την δική τους τέχνη. Κάνανε εκθέσεις μέσα σε διαμερίσματα, κάνανε μικρές εκδόσεις σε μισδάτ, διάβαζαν ποίηματα. Αυτή η συμπεριφορά έχει φτάσει μέχρι στο απόγειο της και κάπως το βρίσκα τρομερά συγκινητικό αυτό που κάνανε ο Μοναστήρσκι με την ομάδα της performance που είχε, που βγαίνανε τη νύχτα και κάναμε performance μόνοι τους, χωρίς κοινό. Δηλαδή, βγαίνανε, τι κάνανε μέσα σε 5-10 λεπτά, καταγραφόταν, μήπως υπήρχαν μια-δύο φωτογραφίες, αυτά ήταν όλα. Κάπως αυτό μου θυμίζει και η συνθήκη του Ροουζουρίτο μέσα στο καιρό της Χούντας που κάνανε κάτι performance μερικά, ένα-δύο λεπτά μόνο μέχρι που να εμφανιστεί η αστυνομία και εξαφανιζόντουσαν. Οπότε αυτή η ομάδα επίσης ασχολιόταν, δηλαδή η αισθητική τους με έναν τρόπο ήταν μια pop επεξεργασία πάνω στα σοσιαλιστικά σύμβολα. Δηλαδή, θα το έλεγα με έναν τρόπο ένα σοσιαλιστικό pop. Με το ίδιο τρόπο με το οποίο, ας πούμε, ο Warhol έπαιζε με την κονσέρβα σούπας ή κάποιοι καλλιτέχνες με την Coca-Cola, με τον ίδιο τρόπο αυτοί οι καλλιτέχνες παίζανε με το παντού παρόν πορτρέτο του Λένιν, το σφυροδρέπανο, οι κόκκινες σημαίες, οι απέσεις φτηνές αυτές εικόνες της εργάτισσας, του εργάτη και της αγρότησας. Ποτέ το αντίθετο, δεν ξέρω, ποτέ δεν υπήρχε αγρότης και εργάτησα, δεν ξέρω, είχαν μοιραστεί κάπως. Επίσης, οι ποιητές, και όπως ο Πρίγκοφ, παίζανε πολύ με αυτή την ξύλινη γλώσσα ή με την φτηνή kids γλώσσα της επίσημης ποίησης. Ανακάλυψα τον Πρίγκοφ και ήθελα οπωσδήποτε να μοιραστώ την ύπαρξη αυτής της ομάδας με τους αναγνώστες του καινούριου περιοδικού που ξεκινήσαμε. Και αυτός ήταν ο ένας λόγος που τόλμησα να μεταφράσω από τα ρώσικα. Μια πολύ μικρή παρένθεση για τη σχέση μου με τα ρώσικα. Στη Βουλγαρία η ρώσικη γλώσσα ήταν υποχρεωτική από τη Δευτέρα Δημοτικού, οπότε όλοι μαθαίναμε κάποια ρώσικα. Τα χρησιμοποιούσα και στα φοιτητικά μου χρόνια να διαβάζω. Ξέρω ρώσικα παθητικά, δηλαδή διαβάζω άνετα με βοήθεια λεξικού, δεν μιλάω. Ακούγοντας καταλαβαίνω αρκετά πράγματα. Αλλά υπήρχε κάτι άλλο που με έπεισε ότι μπορώ να προχωρήσω σε αυτή τη μετάφραση. Ο τρόπος δουλειάς του Πρίγκοφ και τα συμφραζόμενα ήταν τόσο ιδιαίτερα που πιστεύω ότι εγώ μπορούσα να μεταδώσω το τι κάνει αυτός. Δηλαδή, πού είναι το χιούμορ, πού είναι το παιχνίδι, τι γίνεται. Και έτσι τόλμησα κάτι που αν μου το έλεγε κάποιος πριν, δεν το πίστευα ότι θα το έκανε. Μετέφρασα κάτι από τα ρώσικα. Και πριν ξεκινήσουμε με τον Πρίγκοφ, απλά επειδή μιλάμε για την νεολογική σχολή της Μόσχας, μια άλλη σύμπτωση, αυτή την φορά τραγική, είναι ότι ο Λεφ Σιμιόνοβιτς Ρούμπινστάιν, ο άλλος ποιητής της ομάδας, πέθανε πριν από δύο μέρες, σκοτώθηκε στην Μόσχα, τον χτύπησε αυτοκίνητο. Ο Ρούμπινστάιν ήταν πολύ γενναίος άνθρωπος, έμεινε στη Μόσχα, δήλωσε κάθετα την θέση του κατά το πολέμο και κατά το καθεστώτος του Πούτιν και έμεινε αυτός που ήταν μια ζωή, δηλαδή αληθινός καλλιτέχνης.
Οπότε αυτή την ανάγνωση αυτών των ποιημάτων και οτιδήποτε τα διαβάσω στα ρώσικα αφιερώνω στη μνήμη του. Είναι καταπληκτικός ως προσωπικότητα και αυτός. Ενώ ο Πρίγκοβ δούλευε ως ζωγράφος παιδικών βιβλίων και έτσι έβγαζε την ψωμί του, ο Ρούμπινστάιν δούλευε στην βιβλιοθήκη της Ακαδημίας και η ιδέα του κατάλογου με όλες αυτές τις κάρτες, η εικόνα του κατάλογου με όλες αυτές τις κάρτες του έδωσε την ιδέα για τα δικά του ποίηματα, που είναι ξεχωριστοί στίχοι και φράσεις γραμμένες σε κάρτες, οι οποίοι μπορούν να αλλάζουν θέσεις, δηλαδή είναι ένα κινούμενο ποίημα που κάθε φορά αλλάζει μορφή με έναν τρόπο. Δηλαδή είναι ένας δικός του τρόπος, εντελώς δικός του. Ελπίζω κάποια μέρα να μπορώ να παρουσιάσω κάτι δικό του επίσης. Αλλά τώρα πάμε στον Δημήτρη Πρίγκοβ. Πρώτα θα διαβάσω το πρώτο ποίημα στα ρώσικα και μετά ο Παναγιώτης στην μετάφραση. Вода из крана вытекает, чиста, прозрачна и густа, и прочих качеств болеста. Из этого что вытекает? А вытекает, надо жить. И шарафан ищет и сица, и как не хочется, скажи, за убеждение садиться, а надо. Неро από τη βρύση ρέει, αγνό, διάφανο, ηχτό και άλλα τέτοια εκατό. Και τι εκ τούτου από ρέει. Ρέει, λοιπόν. Πρέπει να ζεις, να ράβεις τσίτινο βρακί. Και πώς δεν θες τη φυλακή να πας για τις ιδέες σου, μα πρέπει. Αυτό είναι το κάπως παιχνίδι με το ανέμελο ύφος που κάνει μονίμως ο Πρίγκοβ, και με τα κλισέ της τότε προπαγάνδας. Ξέχασα να πω ότι τα κείμενα που θα διαβάσουμε είναι από την Ενότητα Σοβιετικά κείμενα, από το 79 μέχρι 84 γραμμένα, οπότε τα συγκεκριμένα ποίηματα γράφτηκαν μέσα στα χρόνια του καθεστώτος. Ο Πρίγκοβ παίζει πάρα πολύ, όπως είπαμε, το κλισέ και με την παροδία. Κάτι πάλι ποίημα παροδίας με έναν τρόπο. Είναι το επόμενο που διαβάσουμε. Με ανάποδη σειρά, πρώτα στα ελληνικά, μετά στα ρώσικα. Μια κοπελίτσα γελαστή βαδίζει και έχει αίμα όλο και όλο 3 λίτρα. Ή πόσο, 4 το πιο πολύ. Ή άντε πες το 5, πες το 6, απ' τη μικρότερη καρφίτσα μπορεί και να το χάσει άμα τρέξει. Ω, κοπελιά, μη φέρεσαι και άγεσαι για τη μαμά, για το σχολείο, για την πατρίδα σου και το καθήκον έχεις υποχρέωση να ζήσεις μια μακριά ζωή, αγαπητή μου. Να προσέχεις, να φυλάγεσαι. Девушка идет, смеясь, крови в ней всего 3 литра. Да, всего 4 литра, литров 5 там или 6. И от малого укола может вытечь вся она. Девочка моя родная, ради мамы и ради школы, ради родины и долга перед родиною, долго жить обязана. Родная, береги, храни себя. Το επόμενο αποφεώς μιλιτσιανέρα, το 1978 έχει γραφτεί, θα το διαβάσουμε μόνο στα ελληνικά, απλά νομίζω μπορεί να γνωρίζετε την ελληνική λέξη αποφεώς, αποθέωση δηλαδή, στα ρώσικα η θήτα μετατρέπεται σε φι, αποθέωση του μπάτσου δηλαδή. Η αποθέωση του μπάτσου. Όταν στη σκοπιά του στέκεται ο μπάτσος, το βλέμμα του ως το Βνούκοβο απλώνεται. Τη δύση, την ανατολή κοιτάει ο μπάτσος και πίσω του η ερημιά απλώνεται. Το κέντρο όπου στέκεται ο μπάτσος, από παντού στο βλέμμα φανερώνεται. Από παντού είναι ορατός ο μπάτσος
Και από τη Δύση είναι ορατός ο μπάτσος, και από τον Νότο είναι ορατός ο μπάτσος, και από τη θάλασσα είναι ορατός ο μπάτσος, και από τα ουράνια είναι ορατός ο μπάτσος, και κάτω από το χώμα δεν κρύβεται κιόλας. Το χιούμορ ήταν τρομερό όπλο. Το μόνο φρικιαστικό της υπόθεσης είναι το πόσο επίκαιρα είναι αυτή τη στιγμή αυτά τα ποίηματα. Και άμα διαβάσουμε κάποιους τίτλους των βιβλίων του Πρίγοφ, ο οποίος, μόνο να προσθέσω, δεν είχε εκδώσει εννοείται τίποτα μέχρι το 89. Μάλιστα είχε κάνει μια δράση που μια νύχτα είχε βγει στη Μόσχα και είχε κολλήσει στους τοίχους και στα δέντρα διάφορα αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο, οπότε αμέσως το ανακοινώθηκε ότι είναι τρελός και τον κλείσανε ψυχιατρίο. Τον βγάλανε από το ψυχιατρίο μετά από διαμαρτυρίες ανθρώπων της τέχνης. Και ο μύθος λέει ότι όταν το ρωτήσανε πριν το αφήσουν έξω, ποια είναι διαφορά, αφού ο αντιφρονών, ο καλλιτέχνης και ο τρελός μοιάζουν τόσο πολύ, ποια είναι, πώς τους ξεχωρίζεις. Και ο Πρίγοφ είπε, εντάξει, ο καλλιτέχνης τουλάχιστον έχει φήμη. Μετά εννοείται ότι μετά από τις αλλαγές έγινε cult figure και έγινε μέντορας της καινούριας γενιάς. Αλλά πριν πω δύο λόγια ακόμα, απλά θέλω να σας διαβάσω πώς κάποιοι από τους τίτλους του, των βιβλίων του, «Τρομοκρατία με ανθρώπινο πρόσωπο», «Αποτέωση του Μπάτσου», από όπου είναι και αυτό το ποίημα, «Πλάγιο Στάλιν», «Οι εκπρόσωποι της ομορφιάς στην ρώσικη ιστορία και πολιτισμού». Αυτό είναι επίσης ποιητικό βιβλίο, βέβαια. Επίσης, να προσθέσω ότι ο Πρίγοφ ήταν μια αναγεννιαστική, συγγνώμη, κάτι δεν μου βγαίνει στην λέξη αυτή, φιγούρα. Δηλαδή ασχολήθηκε με ζωγραφική, κολλάζ, εγκαταστάσεις, δράσεις, performance, φωτογραφικά project, με ήχο, με μουσική, με συμμετοχές με ταινίες. Αυτό είναι όλα μετά το 89. Και επίσης είχε φτιάξει και μια rock band παροδίας, εννοείται, που είχε την καταπληκτικό όνομα «Κέντρο Ρωσική Υπερβατικότητα». Όλη αυτή η ελευθερία, αυτή η αυτοειρωνία, αυτό το χιούμορ και η ειρωνία προς το εθνικό έχουν εντελώς χαθεί. Εντελώς όμως. Και επίσης, ως μέντορας της καινούριας γενιάς, είχε στενή σχέση με μια ομάδα performance που λέγεται «Βοηνά», «Πόλεμος», από τους οποίους μετά το γυναικείο μέρος αυτής της ομάδας είναι και οι κοπέλες που φτιάξανε την ομάδα Pussy Riot. Pussy Riot. Δεν ξέρω πού είναι, δεν ξέρω τι κάνουν αυτές αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια συνέχεια σε όλα αυτά, αυτό θέλω να πω. Με έναν τρόπο Πρίγοφ κληρονομεί τον Daniel Harps, «Βοηνά» πληρονομεί την ενοιολογική σχολή της Μόσχας. Και είμαι σίγουρη ότι κάπου εκεί κάποιος κληρονομεί επίσης. Απλά δεν ξέρουμε γι' αυτόν. Και αυτό που θέλουμε να διαβάσουμε το τελευταίο από το Πρίγοφ είναι ένα κείμενο που αγαπάω πάρα πολύ, που έχει πάλι το χιούμορ του και εγώ το βρίσκω ένα άλυτο πολιτικό κουάν. Αν κάποιος βρει την άκρη, ας μας πει. Είναι μια συζήτηση πάντα άλυτη ανάμεσα στον διανοούμενο και τον εργάτη. Διανοούμενος. Τι είναι αυτό που ζει και μετά πεθαίνει? Εργάτης. Ο άνθρωπος. Όχι. Η αλήθεια. Ένιγμα δεύτερο. Τι είναι δωρεάν σε αυτόν τον κόσμο? Η μόρφωση. Όχι, η αλήθεια. Ερώτηση τρίτη. Τι είναι αυτό
που δεν το πιάνεις και δεν το πας στην κιλοτίνα. Η αγάπη. Όχι. Η αλήθεια. Εγώ νίκησα. Ρε, δεν πας να καμηθείς. Λόγια του εργάτη. Ξέχασα να προειδοποιήσω ότι υπάρχει άσημη γλώσσα σε αυτό το ποίημα. Η έκφραση που θα ακουστεί στα ρώσικα είναι ίδια στα ουκρανικά και είχε ακουστεί ίδια σε σχέση με ένα ρώσικο καράβι. Ωραία. Intelligent. Что живет, живет, а потом умирает? Рабочий. Человек. Intelligent. Нет. Правда. Загадка вторая. Что бесплатно на этом свете? Рабочий. Образование. Intelligent. Нет. Правда. Вопрос третий. Что не поймаешь и не положишь на плаху? Рабочий. Любовь. Intelligent. Нет. Правду. Я победил, рабочий. А пошел ты нахуй. Και πάμε στον Αλεξέη Γκάστεφ, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 11 του φορουμικού ποιήση και πολιτική. Πώς έπασε στον Γκάστεφ, για τον οποίο επίσης δεν ήξερα καν για την ύπαρξή του. Κάθε φορά, νομίζω, για τους Ρώσους, είναι μια ανακάλυψη για τον ίδιο τον αυτό μου που πάντα ήθελα να μοιραστώ. Μου είχε κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που θέλω οπωσδήποτε να μοιραστώ. Έγινε με το εξής τρόπο. Πήγα να δω την ντοκουμέντα όπου είχα κάρτα δημοσιογραφική και με τρομερή τσιγκουνιά ήμουν υποχρεωμένη με αυτή την κάρτα να δω όλη την ντοκουμέντα σε μία μέρα, δεστότο, επειδή δεν με άφηναν. Οι δημοσιογράφοι δεν είχαν άλλα περιθώρια. Οπότε τρέχοντας μέσα σε αυτό το περίπλοκο πράγμα που είχαν φτιάξει οι επιμελητές, με πολύ ελεύθερους συνειρμούς που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω, κάπου έπεσε σε μια αίθουσα που είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μένα, γιατί ασχολιόταν με την ρώσικη πρωτοπορία. Είχε κάποια πράγματα για τον Αρσένι Αβράμοφ, ένας Ρώσος πρωτοπόρος συνθέτης, για τον οποίο είχα ακουστά. Δεν ήξερα ότι ασχολιόταν και με ηλεκτρονική μουσική σε εκείνη την μορφή τότε που μπορούσε κάποιος να την ονομάσει ηλεκτρονική. Αλλά μαζί με όλα τα υπόλοιπα υπήρχε και πάνω στο τείχος μια μεγάλη αφίσα με ένα κείμενο. Από κάποιον Αλεξέη Γκάστεφ. Είναι το κομμάτι 6 από την Δέσμη Εντολών που θα διαβαστεί σε λίγο, είναι το κομμάτι για την μουσική. Που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Με την δύναμη, την δυναμική και την παράξενη γλώσσα, την εικονοπλασία και όλα από αυτά που υπήρχαν μέσα. Οπότε έψαξα γι' αυτόν και έτσι έφτασα στην περίπτωσή του. Ο Γκάστεφ είναι από τους λίγους, πολύ λίγους φουτουριστές που όντως είχαν δουλέψει με μηχανήματα. Ήταν μια ζωή εργάτης, είχε δουλέψει και συνδικαλιστής πριν την Επανάσταση, είχε δουλέψει σε διάφορα εργοστάσια, είχε γράψει μόνο δύο βιβλία, αυτό είναι το δεύτερο, «Δέσμη εντολών», πολύ μικρό βιβλίο, που έχει αυτό το φουτουριστικό ύφος που οι εργάτες μιας μέλουσας κοινωνίας εκτελούν κάποιες εντολές για να δοκιμαστεί η ενδοχή του στο μέλλον, στις δοκιμασίες του μέλλοντος, δεν ξέρουμε, αλλά μέσα σε αυτή την αφαίρεση χτίζεται το ποίημα. Ας διαβάσουμε πρώτα τις οδηγίες που δίνει ο Γκάστεφ με όλη την συνείδηση ότι το κείμενο που γράφει είναι διαφορετικά από τα συνηθισμένα του καιρού του. Τεχνικές οδηγίες. Η δέσμη εντολών πρέπει να διαβάζεται σε ισόποσα τμήματα όπως γίνεται η τροφοδοσία μιας μηχανής. Στην ανάγνωση δεν πρέπει να υπάρχει εκφραστικότητα, πάθος, ψευδοκλασικιστική έξαρση ή συναισθηματική κατατόπους έμφαση.
Οι λέξεις και οι φράσεις πρέπει να προφέρονται με την ίδια ταχύτητα. Ένα μεγάλης βαρύτητας δρόμενο λαμβάνει χώρα και η δέσμη προσφέρεται στον ακροατή ως ένα λιμπρέτο υλικών συμβάντων. Και από την δέσμη θα διαβάσουμε την εντολή 5, την αρχή. Θα διαβάσω στα ρώσικα, μετά ο Παναγιώτης στα ελληνικά και μετά το τέλος στα ρώσικα. Παναχίδα να κλάδπιστη πλανιέτ, ρεύ κατακόμπαχ μύρωφ, миллионы в люке будущего, миллиарды и крепче орудия, каторга ума, кандала и сердца. Εντολή 5. Μνημόσυνο στο νεκροταφείο των πλανητών. Ουρλιαχτά στις κατακόμβες του κόσμου. Εκατομμύρια στα φινιστρίνια του μέλλοντος. Δισεκατομμύρια, πιο ισχυρή από κάθε εργαλείο. Κάτεργα του νου, αλυσίδες της καρδιάς. Μηχανουργήστε τους κατοίκους, χώστε τους τη γεωμετρία στο λαιμό, τους λογάριθμους στην κίνηση. Κοπρολογήστε το ρομαντισμό τους, τόνοι αγανάκτησης, ρύθμιση ομιλίας από πόλο σε πόλο, φράσεις σε δεκαδικό σύστημα, επιχείρηση λεβιτοστάσιο λόγου, εξοντώστε τη φιλολογία, δώστε λαρίγκια στα τούνελ, αναγκάστε τα να μιλήσουν. Ο ουρανός κόκκινος προς διέγερση, οδοντοτροχή σε υπερταχύτητα, εγκεφαλομηχανές φόρτιση, συνεοφθαλμογράφος εφαρμογή, ηλεκτρονευρώνες σε λειτουργία, αρτηριοαντλίας άρξατε. Небо красное для возбуждения. Шестерни сверхскорость. Мозгомашины – погрузка. Киноглаза – установка. Электронервы – работа. Артерионасосы – качайте. А, то орама ту гастев ине капус, а, опиос ине тейлерикос, дали ди асхолите ме то με την βελτίωση της απόδοσης της εργασίας. Αυτό είναι και το πράγμα με το οποίο βασικά ασχολείται στην ζωή του. Έχει οργανώσει ένα Ινστιτούτο Βελτίωσης της Εργασίας. Το όραμά του είναι μια κοινωνία τέλεια συντονισμένη σαν μηχάνημα, και οποίο αποτελείται από υπερεργάτες cyborg με έναν τρόπο, δηλαδή αυτό το πάνδρομα της μηχανής με τον άνθρωπο. Το οποίο μέσα σε αυτό το μεγαλείο οράματος που υπήρχε σε εκείνο το καιρό μπορεί να ακουγόταν και κάπως σύν όλα τα υπόλοιπα και ρομαντικό, σήμερα είναι όλο και πιο φρικιαστικό. Αλλά θέλω να πριν τελειώσουμε με το κομμάτι που πρωτοείδα από τον Γκάστεφ, δηλαδή το κομμάτι για τη μουσική, που έχει όντως μια τρομερή για μένα δυναμική, θα ήθελα να πούμε πώς τελειώνει αυτό το ποίημα. Μετά από όλες αυτές τις δοκιμασίες και δοκιμές, είναι η εντολή 10, που είναι σύντομη, είναι η αναφορά. Αναφορά. 600 πόλεις επιτυχής διεξαγωγής δοκιμής. 20 πόλεις λαχάνιασαν, ελατομικές. Ελαττωματικές. Μπρακ είναι η λέξη στα ρώσικα, δηλαδή το ελαττωματικό, το οποίο το πετάς στα σκουπίδια. Όπως έγραψε και στην εισαγωγή μου, ο Γκάστεφ είναι πάρα πολύ παράξενη περίπτωση, γιατί δεν είναι απλά ένας ρομαντιστής που γράφει κάποια κείμενα. Είναι πολύ δυνατός σε αυτό που γράφει. Και είναι ένα πάρα πολύ παράξενο μείγμα αυτό το κείμενο, που δεν μπορώ να το περιγράψω με άλλο τρόπο, εκτός από το δείγμα πολιτικοποιημένης τέχνης, που είναι ακαταχώριστο μέσα στην απόλυτη ισορροπία της γλωσσικής γοητείας, καλλιτεχνικής τόλμης, επικίνδυνης ιδεολογίας και καθαρής ηλικιότητας. Πιστεύω και για τα τέσσερα που αφορούν τον Γκάστεφ.
Το 37 συνελήφθη από την ίδια, από τους κληρονόμους αυτής της έκτακτης επιτροπής και εκτελέστηκε κάπου κοντά στην Μόσχα, δεν ξέρουμε πότε, ως έτος θανάτου δίνουν από 39 μέχρι το 41. Τελικά ο Γκάστεφ ήταν ένας από τους ελαττωματικούς για το αυτό όραμα που περιγράφει. Αλλά θα ήθελα να τελειώσουμε με έναν ποιητή που πάντα το ρούσα ως... Α, ναι, ναι, να διαβάσουμε και το 6, βέβαια. Πρώτα εσύ και μετά εγώ στα ρώσικα, ναι, για τη μουσική. Η Ασία ολόκληρη στην νότα ρε. Η Αμερική μια συγχορδία ψηλότερα. Η Αφρική σι μπεμόλ. Ραδιομαέστρος. Κυκλονοβιολοντσέλο, σόλο. Πάνω σε 40 πύργους με δοξάρι. Ορχήστρα στον ησημερινό. Συμφωνία στον 7ο παράλληλο. Χοροδίες στον 6ο μισημβρινό. Ηλεκτροχορδές προς το κέντρο της γης. Διατήρηση της γήινης σφαίρας σε μουσική 4 εποχών του χρόνου. Ήχος σε τροχιά 4 μηνών, πιανίσιμο. 4 λεπτά ηφαίστειο φορτίσιμο. Διακοπή 1 εβδομάδας. Έκρηξη ηφαιστείου φορτίσιμο, κρεσέντο. Διατήρηση σε ηφαιστήσιμο κατά το ίμιση του έτους. Ελάττωση στο 0. Αναστολή της ενορχήστρωσης. Άζια φσιά να νότια ρε. Αμέρικα κόρδον βοήσε. Άφρικα σύμπεμολ. Ράδιο καπέλ μάιστηρ. Βιο τσικλόνο βιολοντσέλ σόλο. Ποσαρόκα μπάσνιαμ σμίτσκαμ. Αρκέστερ πο εκβάτουρο. Συμφώνια πο παραλιέλη σιέμ. Χώροι πο μεριδιάνο σιέστ. Ηλεκτροστρούνεϊ в земному центру. Продержат шар земли в музике 4 времени года. Звучат по орбите 4 месяца пианиссимо. Сделят 4 минуты вулкано фортиссимо. Оборват на неделю. Гренут вулкано фортиссимо крещендо. Держат на вулкано полгода. Спускат с нуля. Свернут. Ορκεστράτου. Και για να τελειώσω με την βραδιά, θέλω να σας διαβάσω έναν ποιητή που πάντα θεωρούσα ότι εκπέμπει φως μέσα στην ποιήση. Είναι μια φιγούρα ομορφιάς και μιας ναϊφ χαράς, μιας παιδικότητας και καταρότητας και οξυδέρκειας ταυτόχρονα μέσα στην ποιήση, ο Βελιμίρ Χλέμνικοφ. Τα κείμενα του Χλέμνικοφ μεταφράστηκαν για το αφιέρωμα «Ζώο», τεύχος 12-13 του Φορουμουκού. Εκεί μετέφρασα ένα μεγάλο πεζοποίημα θηριοτροφείου, «Σβερίνιτς», το οποίο έχει γραφτεί το 1910. Αλλά αυτό το ποίημα τόσο πολύ έχει συνδεθεί με μια ομαδική ανάγνωση που έχουμε κάνει, η οποία... από την οποία μου έχει μείνει μια απίστευτη χαρά και ποτέ δεν μπόρεσα να σκεφτώ ότι κάπως θα το διαβάσουμε μόνο οι δυο μας με τον Παναγιώτη. Οπότε έχω διαλέξει μόνο δύο μικρότερα ποίηματα, απλά κάθε φορά να έχουμε υπόψη μας πότε έχουμε γραφτεί και τη ροτροφείο, αλλά και τα υπόλοιπα δύο που δεν τα επόμενα δύο που δεν διαβάσουμε. Το ένα είναι το 1909 και το άλλο 1911. Πόσο πολύ, με στο ύφος του, στην στάση του, με το ένστικτό του πάλι, ο Χλέμνικοφ ήταν πριν από το καιρό του. Ας αρχίσουμε με το πρώτο. Διαβάζω προσεκτικά τις ανοιξιάτικες σκέψεις του Θεού. Διαβάζω προσεκτικά τις ανεξιάτικες σκέψεις του Θεού στα πολύχρωμα μοτίβα πάνω στα πόδια των βατράχων.
τη δόνηση του Ομήρου μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου. Θαρρείς ποτήρι που κουδουνίζει από το πέρασμα βαριάς άμαξας. Το κρανίο του Νεάντερταλ με το βαθούλωμα στο μέτωπο και λέω όλα αυτά υπήρχαν. Όλα αυτά είναι μικρότερά μου. Внимателно читаю весенние мысли Бога на узоре пестрых ног жабы. Гомера дрожание после Великой войны точно стакан задрожал от телеги. Неандертальский череп с вогнутым лбом. И говорю, все это было, все это меньше меня. Ο Χλέμνικοφ γεννήθηκε στην μακριά, στην φύση, μακριά από την Μόσχα. Αγαπούσε την φύση, αγαπούσε τα ζώα. Γενικώς η οικολογική του συνείδηση μαζί με την ποιήση του ήταν πολύ μπροστά από το καιρό του. Γι' αυτό και θεώρησε τόσο κατάλληλο τον Χλέμνικοφ για αυτό το τεύχος. Όλοι ξέρουν γι' αυτόν, δεν χρειάζεται να πω και κάτι παραπάνω. Ήταν μέρος της ομάδας των κυμποφουτουριστών της Μόσχας, της Πετρούπολης. Μέλη αυτό της ομάδας ήταν και ο Καντίσκι, ο Μαϊακόφσκι κλπ. Μόνο ένα πράγμα θα διαβάσω. Δύο πράγματα. Πίστευε ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο είδη. Εφευρέτες και αγοραστές, πολύ επίκαιρο πάντα. Και το άλλο πίστευε ότι στην θέση της ευκλήδιας ποίησης του Πούσκιν εισάγει την καινούρια μη ευκλήδια ποίηση. Μη ευκλήδια. Ο Χλέμνικοφ σπούδασε στο Καζάν, εκεί που είχε την έδρα μαθηματικών πριν, αρκετό καιρό πριν από αυτόν, έναν μεγάλο άλλος μεγάλος Ρώσος, ο Λομπατσεύσκι, ο οποίος είναι ο πατέρας της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Ο Χλέμνικοφ έχει σπουδάσει μαθηματικά και δεν ολοκλήρωσε. Οπότε αυτή η άποψή του για τη μη ευκλήδια ποίηση, η διαφορά της σύγχρονης ποίησης μη ευκλήδια σε σχέση με την παλιά ευκλήδια, είναι από τα πιο εύστοχα, πιο εύστοχες παρατηρήσεις για το τι σημαίνει σύγχρονη ποίηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Τώρα θα διαβάσω εγώ στα ρώσικα και μετά ο Παναγιώτης. Слоны бились бивнями так, что казалось белым камнем под рукой художника. Олени заплетались рогами так, что казалось их соединял старинный брак взаимными увлечениями и взаимной неверностью. Реки вливались в море так, что сказалось, рука одного душит шею другого. Οι ελέφαντες συγκρούστηκαν με τους χαυλιόδοντές τους, λες κι είναι άσπρες πέτρες που τις χτυπά το χέρι του ζωγράφου. Τα ελάφια πλέξανε τα κέρατά τους, λες και τα ένωνε ένας αρχαίος γάμος, με αμοιβαίες έλξεις και αμοιβαίες απιστίες. Οι ποταμοί εισβάλανε στη θάλασσα, λες και το χέρι του ενός έπνιγε τον λαιμό του άλλου. Και αυτό με το οποίο θα τελειώσουμε, για να είναι όμορφη η χρονιά για όλους μας, είναι το Ξόρκι του Γκέλιου, που δεν θα μπορούσε να υπάρχει στα ελληνικά στη μορφή που υπάρχει, αν όντως αν δεν ήταν η συμμετοχή του Δημήτρη. Αυτό θέλω να ευχηθούμε. Να είναι καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη και με αυτή την ανάγνωση στα ρώσικα, απλά άλλη μια φορά και με αυτό το Ξόρκι. Θέλω να εκφράσω την συμπαράστασή μου με αυτούς τους ανθρώπους εκεί μέσα που παλεύουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο, γιατί η θέση τους δεν είναι καθόλου εύκολη. Οι άνθρωποι μέσα στην Ρωσία εννοώ, που παλεύουν το καθεστώς. Το Ξόρκι του Γέλιου. Ω, γελάστε γελάτορες, ω, αναγελάστε γελάτορες,
με γέλωτα γελαστικό και με γελάσματα γελώντας, ο εκγελάστε τα γελάσιμα, ο γελοτοποιήστε γελοτάρι του γέλιου γελοτινή, ο γελοτοτροπήστε όσοι γελασίοντες χαμογελάτε, γελαστερά, γελαστερά, γέλασε, καταγέλασε, γελιαστές, γελιαστές, γελωτιστές και γελιοκράτορες, ο γελάστε γελάτορες, ο αναγελάστε γελάτορες. Смех είναι η λέξη γέλιο στα ρώσικα και από αυτή την ρίζα τα ακούτε σε, όλη την, σε όλο το ποίημα. Заклятие смехом. О, рассмейтесь, смехачи, о, засмейтесь, смехачи, что смеются смехами, что смеялствуют смеяльно, о, засмейтесь, усмеяльно, о, рассмешись на смеяльный смех у смейных смехачей, о, и смейся, рассмеяльно смех на смейных смехачей, смеево, смеево, усмей, осмей, смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики, о, рассмейтесь, смехачи. О, засмейтесь, смехачи. Сасав Христо. Ευχαριστούμε πολύ την Γιάννα Μπούκοβα για αυτήν την υπέροχη και κέρια και ολίγον ανατριχιαστική περιδιάβαση σε όψεις της βουλγαρικής και της ρωσικής ποιήσης. Παραμένει λίγο ενιγματική, αν και θα μπορούσαμε ίσως να δώσουμε αρκετές ερωτήσεις, η έκφραση «δεύτερος κόσμος» που χρησιμοποίησε στον τίτλο της εκδήλωσης, οπότε δεν ξέρω αν θες να τον διευκρινίσεις ή να μείνει καθένας και καθεμιά με την δική του και τη δική της ερμηνεία. Πρώτα, είσαστε καταπληκτικό κοινό, είναι νομίζω απλότικη η εκδήλωση αρκετά. Θα μπορούσα μέσα σε δύο λεπτά να πω τι εννοώ. Το έχει σημειώσει για να είναι πιο γρήγορο. Βασικά, το σκεπτικό μου ήταν το εξής, ότι πίσω από την κάθε προσπάθεια μεταφρασής μου ήταν και μια προσπάθεια μεσολάβησης με την ιστορία και του τραύματος του δεύτερου κόσμου, που δεν είναι αυτονόητο. Και όταν μιλάω για τον δεύτερο κόσμο, εννοώ το εξής, ότι ο πρώτος κόσμος έχει αρχίσει να αυτοαναλύεται, να αναλύει την ιστορία του, να παραδέχεται τα λάθη του και καλά κάνει. Ο τρίτος κόσμος επιμένει να ακουστεί η δική του ιστορία, να αναγνωριστούν τα τραύματά του και να βρει το δίκαιο του και καλά κάνει. Αλλά ο δεύτερος κόσμος έχει εντελώς εξαφανιστεί. Η ιστορία του δεν ενδιαφέρει σχεδόν κανέναν. Η εμπειρία του δεν ενδιαφέρει σχεδόν κανέναν. Είναι σαν όταν έκλεισε αυτή η ιστορική περίοδος και άνοιξε το παραπέτασμα, σαν να σβήστηκε όλη αυτή η ιστορία. Και αυτό που εγώ παρακολουθώ, ότι ο κόσμος δεν ένωσε σε προσοχή στην εμπειρία και τα μαθήματα του δεύτερου κόσμου, μπορεί να είναι κάτι επικίνδυνο, τα έχω σημειώσει, γιατί περίμενα ότι μπορεί κάποιος να με ρωτήσει τι εννοούσα. Και πολύ σύντομα, αυτά τα μαθήματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά να μην ξεχαστούν είναι ότι οι καλές προθέσεις είναι επικίνδυνες, πολιτικές καλές προθέσεις. Η ουτοπία μπορεί να γίνει κάτι φρικιαστικό. Το δεύτερο μάθημα είναι ότι το φάρμακο μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο από την αρρώστια. Και επιμένω σε αυτό, γιατί από το 89 μέχρι τώρα έχει περάσει αρκετός καιρός, έχει συσσωρευτεί μια τρομερή οργή προς ένα σύστημα καπιταλιστικό, στο οποίο η αδικία αυξάνεται, οι αποκλεισμοί αυξάνονται κλπ. Αλλά κάθε φορά που νιώθουμε την οργή μας, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κίνδυνος μέσα στην οργή μας, το φάρμακο είναι πιο επικίνδυνο από την αρρώστια. Απλά σε αυτό επιμένω. Αυτή είναι η εμπειρία που επιμένω να μην ξεχαστεί. Άλλο πράγμα που αφορά εμάς ως καλλιτέχνες, ότι δεν μπορείς να διορθώσεις βιαστικά την σκέψη με την διόρθωση της γλώσσας.
αυτό το πράγμα θέλει χρόνο, δεν εκβιάζεται. Είναι κάτι πολύπλοκο, μη γραμμικό. Και άμα βιάσει την γλώσσα για το καλό, με οποιαδήποτε καλή πρόθεση, αυτό που επιφέρει δεν είναι αλλαγή, είναι υποκρισία. Και επειδή την έχω ζήσει αυτή την υποκρισία, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει μια λογοκρισία και αυτολογοκρισία για οποιαδήποτε καλό σκοπό. Ότι η αισθητική πράξη πρέπει να είναι ηθική, αυτό είναι κάτι το είπα, για μένα καλύπτονται, και το άλλο που πιστεύω εγώ βαθιά, ότι η πολιτική τέχνη πάντα θέλει ρίσκο. Δηλαδή, αν η πολιτική τέχνη δεν μπαίνει σε σύγκρουση με κάποιες δεδομένες ιδέες, ανεξάρτητα αν είναι δεδομένες της εξουσίας ή των γύρω σου, αν δεν γίνεται κάποια τέτοια σύγκρουση, δεν κάνεις πολιτική τέχνη, κάνεις καριέρα μέσω πολιτικών θεμάτων. Πάνω κάτω αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι είναι κάποια μαθήματα του δεύτερου κόσμου που πρέπει να ακούγονται, ξαναακούγονται. Και εγώ σαν έναν κάτω από το δεύτερο κόσμο θα το λέω κάθε φορά, γιατί πιστεύω ότι είναι κρίμα να κάνουμε λάθη που ήδη έχουν συμβεί. Αυτό ήθελα να πω για τον δεύτερο κόσμο. Ωραία, και νομίζω ότι τα ποίηματα που ακούστηκαν δείχνουν ακριβώς τι πετυχαίνει κανείς, όχι εκβιάζοντας τη γλώσσα, αλλά επιτρέποντας της να αναβλήσει από περιοχές και οδούς που δεν ήταν προφανείς ή δεν είχαν προϋπάρξει. Δεν ξέρω αν ενδεχομένως θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να σχολιάσετε. Παρακαλώ, να σας φέρω όμως το μικρόφωνο. Ναι, χρειάζεται. Καταρχήν, θα ευχαριστήσω και την απόψινή βραδιά. Πέρασα υπέροχα, έμαθα μπόλικα πράγματα. Αν θέλετε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει σπονδυλωτό ποίημα και πώς το είπατε το άλλο, ξυλίνη γλώσσα. Και το δεύτερο να άκουσα. Ξυλίνη γλώσσα. Ξυλίνη γλώσσα είναι η γλώσσα της χούντας. Κάτι παρόμοιο, αλλά με θέματα σοσιαλιστικού κοις προόδου. Αυτό. Αυτό είναι ο πιο σύντομος τρόπος να εξηγήσω τι είναι ξύλινη γλώσσα. Σπονδυλωτό ποίημα. Κάτι λάθος είπα. Δεν ονομάζεται. Είναι ένα ποίημα που είναι ενιαίο, αλλά δεν έχει μια ακολουθία από μέρη που μπορεί να είναι από 2-3 μέχρι πολλά. Συνήθως σημειώνεται με 1, 2, 3 κλπ. Μήπως υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή σχόλιο για τη Γιάννα Μπούκοβα. Αν όχι, δεν μένει παρά να την ευχαριστήσουμε εκ νέου για αυτή την εξαιρετική βραδιά. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς. Μισό λεπτάκι, θα σας δώσω το λόγο. Για την παρουσία σας, να πούμε εδώ ότι εάν τυχόν θέλετε να έχετε σε έντυπη μορφή κάποια από τα ποίηματα που ακούστηκαν, θα τα βρείτε στα τεύχη του φάρμακου που πολλούνται βγαίνοντας αριστερά. Εάν εξαντληθούν τα τεύχη αυτά, θα τα αναζητήσετε στον ιστότοπο του φάρμακου, που είναι πολύ απλώς frmk.gr. frmk.gr, φουρμουκού.gr. Θα χαρούμε πολύ να είστε μαζί μας και στην επόμενη εκδήλωση, που είναι στις 19 Φεβρουαρίου, θα ρω, ή 20, με δύο νέους ποιητές, νεότερους ποιητές, που θα παρουσιάσουν την ποιητική αυτοπροσωπογραφία τους και θα συνομιλήσουν μεταξύ τους και ενδεχομένως και με εσάς. Αλλά υπήρχε κάποια ακόμη ερώτηση ή σχόλιο πριν αποχαιρετιστούμε. Εγώ απλά ήθελα να δώσω ένα σχόλιο, συγχαρητήρια για την οργάνωση και συγχαρητήρια συγκεκριμένα στη Γιάννα. Έχοντας ζήσει πολλά από αυτά τα οποία ανέφερε η Γιάννα, μπορώ να πω ότι συγκλονίστηκα και αυτός ο τίτλος, μεταφράζοντας τον δεύτερο κόσμο, μιλάει και για το Βούλγαρο.
Ο Βούλγαρος πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία παρουσιάστηκαν σήμερα δεν τα γνωρίζει και έχει ανάγκη να τα γνωρίσει. Οπότε γίνεται μια μεταφορά προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτά τα οποία ανέφερε η Γιάννα για τα Samizdat και το μεσονικό τρόπο διάδοσης αυτών των χειρογράφων, ειδικά τον Κωνσταντίν Παβλόφ, το είχαμε ζήσει όλοι. Κυκλοφορούσαν και αυτά τα ποίηματα από χέρι σε χέρι. Οπότε, με πολύ παραστατικό τρόπο, εδώ σε αυτή την αίθουσα, παρουσιάστηκαν πράγματα θαρώ ως μια εξομολόγηση. Συγχαρητήρια. Πολύ χαίρομαι που βλέπω τον Γιάννη Μπάνεφ, που είναι καθηγητής βουλγάρικης γλώσσας του Πανεπιστήμιου Αθηνών και πολύ παλιός και αγαπημένος μου φίλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την υπομονή σας, ήταν λίγο μακριά εκδήλωση. Και άλλη μια φορά να είναι καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη.